Καλησπέρα σας, βουλευτικές εκλογές 2021 και απόψε στην τηλεόραση Capital, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 9 το βράδυ, παρουσιάζοντας υποψήφιους βουλευτές, οι οποίοι θα διεκδικήσουν μία θέση στο Κοινοβούλιο στις 30 Μαΐου. Καλησπέρα σας. Έχουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Μάριο Χαραλάμπους από το ΕΛΑΜ. Καλησπέρα σας, κύριε Χαραλάμπους. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τον κύριο Άθο Κυρανίδη από την Πνοή Λαού, μέσω Skype από τη Λευκοσία. Καλησπέρα σας, κύριε Κυρανίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Νάσο Αθανασίου από την Αφύπνιση 2020, μέσω Skype από την Λεμεσό. Καλησπέρα σας, κύριε Αθανασίου. Καλησπέρα, κύριε Βουλή. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε και σήμερα. Η Κύπρος ψηφίζει, θέματα που ενδιαφέρουν τον Κύπριο πολίτη είναι και σήμερα στην ατζέντα της επικαιρότητας και είχαμε δηλώσεις σήμερα, είχαμε πολλά και διάφορα, είχαμε και αυτές τις κάλπεις που θα πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά εδώ στην τηλεόραση Capital. Λοιπόν, κύριε Χαράμπος, να αρχίσουμε από εσάς. Είσαστε ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Τι κάνετε εδώ στο κομμάτι της πολιτικής και γενικά θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό που ονομάζεται πολιτική και να μπείτε στην Βουλή? Και δεν είναι και η πρώτη φορά που διεκδικείτε την... Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Την βουλευτική έδρα, έτσι. Ακριβώς. Εγώ στο Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο είμαι από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης αυτού του κινήματος. Είμαι ενεργός, έχω ξαναβάλει την υποψηφιότητα μου, είμαι μέλος του πολιτικού γραφείου. Είναι η δεύτερη φορά που κατέρχομαι στις εκλογές της Λεμεσού. Ως πολίτης προβληματισμένος με τα τεχτενόμενα που συμβαίνουν στην πατρίδα μας, για την οικονομία, για το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς, για τα σκάνδαλα, για τις αυθαιρεσίες των τραπεζών και όλα αυτά που βασανίζουν γενικά τον Έλληνα της Κύπρου, έτσι αποφάσισα να βγω μπροστά και να διεκδικήσω και εγώ μια θέση στο Κοινοβούλιο για να μπορέσω μέσα από τα έδρανα της Βουλής να βοηθήσω τον Κύπριο πολίτη που δυστυχώς δεν έχει την αντιμετώπιση που πρέπει από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και από τα κόμματα που διοικούν αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Σημαντικό. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που αναφέρατε στην συνέχεια. Πάμε στον κύριο Κυρανίδη. Κύριε Κυρανίδη, και εσείς μπαίνετε στη διαδικασία να πάρετε έτσι τη διαδικασία, να μπείτε και εσείς στο Κοινοβούλιο. Γιατί κατεβαίνετε και εσείς ως υποψήφιος βουλευτής και να μας πείτε και με τι ασχολείστε επίσης. Ακούμε τον κύριο Κυρανίδη. Λοιπόν, κύριε Κυρανίδη, μας ακούτε? Ωραία. Λοιπόν. Να αρχίσω από το δεύτερο. Υπάρχει κάποιο θέμα με τη σύνδεση με τον κύριο Κυρανίδη. Θα προσπαθήσουμε να ξαναενωθούμε. Να πάμε στον κύριο Αθανασίου, αν είναι εύκολο να με ενημερώσει ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, σε εσάς ο λόγος να πούμε γιατί κατεβαίνετε ως υποψήφιος βουλευτής και λίγα πράγματα για εσάς, για να σας γνωρίσει και λίγο ο κόσμος. Να πούμε ότι είσαστε από την Αφύπνιση 2020. Μάλιστα. Γεννήθηκα στη Λεμεσό το 1976. Απήντησα από το Λανίτιο Λύκειο και μετά από την στρατηγική μου θητεία αναχώρησα για την Αμερική, όπου απόκτησα το δίπλωμα χημίας. Μάλιστα. Εκεί να εργάζομαι στο φαρμακευτικό τομέα περί τα τέλη του 1999, ένας τομέας στον οποίο είμαι ακόμη και έχω υπηρετήσει από διάφορες θέσεις τα τελευταία 16 χρόνια σε μεσοδιευθυντικές και διευθυντικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες με δραστηριότητες ανά τον κόσμο. Έχω ζήσει στην Αμερική, όπου εργάστηκα επίσης, Κύπρο, Μέση Ανατολή. Τώρα γιατί ασχολούμαι με την πολιτική. Τα τελευταία χρόνια αντιλαμβάνομαι περισσότερο την κατραγγύλα του τόπου, σε ηθικό, οικονομικό επίπεδο, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την καθολική σύγχυση όλων των πολιτών και το χειρότερο είναι την αποδοχή των όλων κακών που γίνονται, τα οποία θεωρούμε ως φυσιολογικά και αποδεκτά. Την δεδομένη στιγμή, μέσω της αφύπνισης, βρήκα την ευκαιρία να συσχετιστώ με κάτι καινούριο,
χωρίς να αναγκαστώ να δεσμευτώ ή να προσδιοριστώ κάτι από την υφιστάμενη τομή, το οποίο μπορώ να χαρακτηρίσω λόγω επαγγέλματος ως καρκινικό στον οργανισμό της κοινωνίας. Γι' αυτό αφού μου δόθηκε η ευκαιρία να συσχετιστώ με κάτι καινούργιο, το έπραξα και ενεργά θα ήθελα να προσφέρω στη χώρα μου. Εσείς που ζήσατε και στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες, πώς είναι η κατάσταση εκεί με τον κόσμο γενικά? Πάλι υπάρχουν θέματα σίγουρα, προβλήματα παντού σίγουρα. Αλλά πώς επικοινωνούν μαζί με τους βουλευτές τους, πώς μπαίνουν στη διαδικασία, ενώ αν ασχοληθήκατε με αυτό το πράγμα ζώντας όντως ειδικά στην Αμερική? Ειλικρινά δεν έχω ασχοληθεί με την πολιτική μέχρι πρόσφατα. Μάλιστα. Άρα δεν μπορώ να σας πω με ποιον τρόπο οι ίδιοι μπορεί να δίνουν κάποια μηνύματα στους πολιτικούς, αλλά στην Κύπρο είμαστε μια μικρή κοινωνία. Στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί να χαρακτηριστούμε ως κομμόπολη σε κάποιες χώρες του εξωτερικού. Ναι. Γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις πάρα πολλά μηνύματα και ιδιαίτερα την δυσαρέσκεια του κόσμου. Θα δούμε στη συνέχεια τι σας λέει ο κόσμος, ειδικά τώρα που υποβάλλατε και την υποψηφιότητα. Επίσημα φυσικά οι υποψηφιότητες νομίζω στις 12 Μαΐου θα μπουν στη διαδικασία να παρουσιαστούν ενώπιον του εφόρου εκλογής. Σας ευχαριστώ κύριε Αθανασίου. Αν έχουμε τον κύριο Κυρανίδη, προτιμώ να πάμε... Α, δεν τον έχουμε ακόμη. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, θα μπούμε λίγο στη διαδικασία, κύριε Χαραλάμπους, να δούμε λίγο τις προτεραιότητές σας ως ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικείται θέση στο Κοινοβούλιο, και θα δούμε και συνέχεια τι σας λέει ο κόσμος που τρέχετε στον κόσμο και σας ξέρει ο κόσμος, ειδικά στη Λεμεσό. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο είναι ένα κίνημα πατριωτικό, εθνικιστικό, που η έννοια μας είναι η πατρίδα και ο άνθρωπος. Αυτά τα δύο θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα ξεκινήσω από την πατρίδα μας που αιμορραγεί εδώ και χρόνια κάτω από το άλυτο κυπριακό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς μέρα με τη μέρα φθήρεται και είναι έτσι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει για αρκετές δεκαετίες όλον τον κυπριακό ελληνισμό. Έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει δείξει τις προθέσεις της, τις δείχνει μάλλον καθημερινά. Εμείς απέναντίας δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Εμείς απέναντίας δεχόμαστε αυτές τις πιέσεις και υποχωρούμε σε πολύ επικίνδυνο βαθμό. Υπάρχει κάτι όμως το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Θα το δούμε και θα το συζητήσουμε όμως, γιατί βλέπουμε και σήμερα από τις δηλώσεις του Ερσίν Τατάρ στην τουρκική κρατική τηλεόραση για το τι ακριβώς ανέφερε. Θα τα συζητήσουμε φυσικά στη συνέχεια. Να μου επιτρέψετε να δοκιμάσουμε ξανά τον κύριο Κυρανίδη, ο οποίος είναι κοντά μας μέσω Skype. Κύριε Κυρανίδη, ελπίζω η σύνδεσή μας τώρα να μας ακούτε και να σας βλέπουμε και καλύτερα. Λοιπόν, να ρωτήσω και εσάς γιατί κατεβαίνετε ως υποψήφιος βουλευτής και λίγα πράγματα για να σας γνωρίσει έτσι λίγο περισσότερο ο κόσμος. Είμαι οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής. Υπηρετώ σε διοικητικά συμβούλια μεγάλων οργανισμών, από την Κύπρο στο εξωτερικό. Κατεβαίνω ως υποψήφιος με ένα νέο κίνημα, σχετικά νέο κίνημα, την Πνοή Λαού. Επειδή θεωρώ ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, τόσο στο εσωτερικό επίπεδο όσον αφορά τα θέματα διαφοράς, που νομίζω δεν μπορούν να αφήσουν κανένα ασυγκίνητο, αλλά και στο εθνικό θέμα, όπου βλέπουμε εδώ και χρόνια συνεχείς υποχωρήσεις, οι οποίες αν οδηγήσουν σε λύση στα πλαίσια που συζητούμε σήμερα, θα είναι μια καταστροφική κατ' εμένα και κατά την πτωή λαού στη συμφωνία που θα τουρκοποιήσει την Κύπρο. Θεωρώ ότι ο κάθε πολίτης έχει ευθύνη να εμπλακεί στον βαθμό που του επιτρέπουν οι δυνατότητες του, είτε ψηφίζοντας είτε κατεβαίνοντας ως υποψήφιος, για να μπορέσουμε όλοι να διεκδικήσουμε μια σοβαρή αλλαγή στα πράγματα του τόπου μας. Είναι σημαντικά αυτά που μας λέτε και σας ευχαριστούμε που τα μοιράζεστε μαζί μας. Το θέμα είναι πώς θα πείσουμε και τον κόσμο, και η ερώτηση πάει και στους τρεις σας, πώς θα πείσουμε τον κόσμο να πάει στις κάλπες
στις 30 Μαΐου να ψηφίσει και πώς θα πείσουμε και τους νέους να ασχοληθούν περισσότερο με όλο αυτό που ονομάζεται πολιτική και με ομικρογιώτα και με ΙΤΑ. Κύριε Κυρανίδη. Κοιτάξτε, νομίζω τα ποσοστά αποχής που βλέπουμε τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων 10 ετών, θα έλεγα, βλέπουμε τη μεγάλη απαξίωση του κόσμου προς την πολιτική. Μιλώντας σε αυτή την εκλογική διαδικασία, την προεκλογική μάλλον, με πολλούς ανθρώπους, θεωρώ ότι αυτό που λείπει περισσότερο στον κόσμο είναι η πίστη ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Δυστυχώς ο κόσμος έχει αφαιθεί και αυτό ήταν και παραμένει μια προσπάθεια του συστήματος να κρατήσει μακριά όσους έχουν αντίθετη άποψη και να κρατήσει στην εκλογική διαδικασία, να στείλει στην κάλπη μόνο αυτά τα κομματόσκυλα τα λεγόμενα, αυτούς που για κάποιους λόγους, είτε συμφερονολογικούς, είτε ιδεολογικούς, είτε άλλους, θέλουν να πάνε να συνεχίσουν να ψηφίσουν τα διεφθαρμένα παλαιοκομματικά συστήματα, κόμματα. Επομένως, θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολο να ξεσηκωθεί ο κόσμος αν εμείς τα νέα κινήματα εμπνεύσουμε με τις θέσεις μας, με τις προσωπικότητες, με τα μηνύματα μας, τους απλούς πολίτες. Θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε τη μεγάλη ανατροπή και να βάλουμε στην Βουλή νέα κινήματα, καθαρά κινήματα, νέους ανθρώπους με έτσι ενάρετους πατριώτες και με νέες ιδέες για να φέρουμε την ανατροπή και την ελευθερία βέβαια στον τόπο. Φυσικά εντάξει, αυτό που λένε πολλές φορές, γεμίσαμε κινήματα και κόμματα λένε οι πολίτες και διερωτούνται πολλές φορές αν μια μερίδα λαού μπορεί κάθε λίγο να δημιουργεί ένα κόμμα, ένα κίνημα, μια διαδικασία τέλος πάντων και να κατεβαίνει. Όμως αυτό είναι και η δημοκρατία, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Κυριανίδη. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς κύριε Χαρλάμπους, γενικά με το όντως εσείς είσαστε ένας άνθρωπος του αθλητισμού και συναστρέφεστε και με νεαρό κόσμο, τους νεαρούς, με το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό και γενικά. Αυτοί ασχολούνται όμως με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο. Στα γήπεδα πάνε. Στα γήπεδα πάνε, ακριβώς. Πρέπει να τους πάρουμε και στις κάλπες. Αυτό είναι το στοίχημα. Πρέπει να τους πείσουμε μέσα από τις θέσεις μας, μέσα από τις δράσεις μας. Πρέπει να πιστούν κυρίως οι νεαροί σε ηλικία ανθρώποι της Κύπρου ότι πρέπει να είναι ενεργοί, πρέπει να ψηφίζουν διότι έχουν άποψη, πρέπει να έχουν άποψη για τα τεχτενόμενα που συμβαίνουν στον τόπο μας. Από την τιμή του γάλακτος μέχρι την τιμή του σπιτιού που θα αγοράσουν έχουν ρόλο οι πολιτικοί. Άρα και αυτοί πρέπει να είναι ενεργοί στις αναφέρατε κάτι πολύ σωστό. Ο πολίτης θέλει να ξέρει τέλος της ημέρας ότι όντως η τιμή του γάλακτος, του νερού, του ρεύματος, του ψωμιού κτλ. Είναι εκεί που μπορεί να την πληρώσει βάσει του μισθού που παίρνει. Ακριβώς. Αυτό ενδιαφέρει τον πολίτη. Ακριβώς. Και πρέπει να έχει να αποφασίζει αυτός για τον εαυτό του. Και κάνω έκκληση σε όλους, κυρίως την νεαρή γενιά, που όπως είπε και ο κύριος Κυρανίδης είναι κάπως απομονωμένοι και σκοπίμως ίσως από το κατεστημένο που ζούμε, αφήνουν τη γενιά η οποία μπορεί να αντιδράσει. Είναι η γενιά που μπορεί να βγει μπροστά και να ανατρέψει το κατεστημένο. Και αυτό θέλουμε. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο βασίζεται πάνω στην νεολαία. Είναι το μόνο κίνημα που σε κάθε εκλογική αναμέτρηση στηριζόμαστε στην νεολαία. Μας στηρίζει η νεολαία της Κύπρου και σε ποσοστά αλλά και σε αριθμούς, σε ψήφους και εκεί ευελπιστούμε ότι θα δυναμώσουμε. Εγώ είμαι πολύ ήσυχος και πολύ σίγουρος ότι και αυτή την εκλογική αναμέτρηση η νεολαία της Κύπρου, η πατριωτική νεολαία της Κύπρου, η ορθά σκεπτόμενη νεολαία θα στηρίξει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο και θα μας δώσει τεράστια δύναμη για την ερχόμενη Βουλή στις 30 του Μάη. Άρα περιμένετε αύξηση των ποσοστών σας. Βεβαίως, βεβαίως. Περιμένουμε. Αυτό γίνεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Τα ποσοστά του ΕΛΑΜ διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και αυτό ευελπιστούμε να γίνει και στις 30 του Μάη. Το τι εισπράττουμε από τον κόσμο είναι πολύ θετικό.
Υπάρχει τεράστια ροή προς το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο και αυτούς τους ανθρώπους που δείχνουν ότι μας εμπιστεύονται θα τους σεβαστούμε στο δεκαπλάσιο και γι' αυτό θα είμαστε άξιοι αντιπρόσωποι τους στο νέο κοινοβούλιο. Θα πούμε και πόσους βουλευτές ή δεν θα το προβλέψουμε? Δεν θα πούμε πόσους βουλευτές. Στόχος μας είναι μία έτσι δυνατή κοινοβουλευτική ομάδα, μία δυνατή αντιπολίτευση μέσα στο κοινοβούλιο. Ο στόχος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου είναι αυτός, να αποκτήσει περισσότερη φωνή μέσα στο νέο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αθανασίου, εσείς ένας άνθρωπος επιστήμονας, είμαι σίγουρος ότι έχετε και άποψη για το, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, τη διαχείριση της πανδημίας, η οποία δυστυχώς έχει εδώ και ένα χρόνο αποδεκατήσει επιχειρήσεις, ανθρώπους, ψυχολογικά, σωματικά, οικονομικά κτλ. Είστε ένας άνθρωπος επιστήμονας, είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται με όλα αυτά. Πέστε μας έτσι λίγο για το θέμα της διαχείρισης πανδημίας, αλλά και το κομμάτι και των εμβολίων και όλων αυτών των οποίων αυτές τις μέρες είναι και στην επικαιρότητα και προσπαθώντας να μπούμε λίγο στη διαδικασία να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος και τι θα λέγεται και σε αυτούς που το σκέφτονται ακόμη να εμβολιαστούν. Κοιτάξτε, πόσο ώρα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν. Τι φορά μιλάμε για... Α, έχουμε... έχουμε. Δύο ώρες για αυτό. Μάλιστα. Έχετε την ώρα να μας το αναλύσετε. Το ξέρω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό και είναι ενδιαφέρον για τον κόσμο. Την άποψή σας, παρακαλώ. Πρώτα να δώσουμε μια αναδρομή για το COVID, μετά να πάμε στα υπόλοιπα. Ο COVID-19 είναι ένας κορονοϊός ο οποίος ταυτοποιήθηκε το 2019, εξού και το όνομα COVID-19. Στην αρχή ήταν κάτι το άγνωστο, αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα στο Nature, το περιοδικό, το οποίο ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πριν περίπου ένα χρόνο, αναφέρθηκαν ότι έγινε η ταυτοποίηση αυτού του συγκεκριμένου κορονοϊού, αλλά δεν ξέρουμε αν υπήρχε στη φύση και απλώς ταυτοποιήθηκε. Γιατί το 2016, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε δημοσίευμα στο National Geographic, το περιοδικό, που είχαν ανακαλυφθεί πέραν των 10.000 καινούργιων φυτών και ζώων, που θα ήταν λίγο άστοχο να πούμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ο συγκεκριμένος ιός να υπήρχε και πριν. Όταν άρχισε στη Γιουχάν υπήρχε αυτό το άγνωστο. Είδαμε κόσμο να συλλαμβάνεται, νοσοκομεία να χτίζονται από τη μία μέρα στην άλλη και διάφορα μέτρα να παίρνονται ανά το παγκόσμιο. Αναπόφευκτα, επειδή μιλάμε για ζώα, πουλιά ή κουνέλια τα οποία να πάρουν σε έναν κλουβί, είναι ιός. Να δούμε όμως λίγο και τη διαχείριση της πανδημίας. Όταν ήρθε ο κορονοϊός στην Κύπρο μέσα στο Μάρτιο του 2020, πώς ακριβώς θεωρείτε εσείς αν χειρίστηκε σωστά η κυβέρνηση το κομμάτι της διαχείρισης της πανδημίας, έτσι? Μάλιστα. Για να πάμε λίγο και σε αυτό. Η κυβέρνηση δυστυχώς έχει αποτύχει στο σημείο αυτό, γιατί εξίσωσε την Κύπρο και το population density, την πυκνότητα πληθυσμού, μαζί με χώρες και πόλεις στο εξωτερικό, όπως το Λονδίνο, το οποίο έχει 10-12 εκατομμύρια πληθυσμό, ή τη Νέα Νιόρκη, όπου υπάρχουν τα subways, τα τρένα, που εκατομμύρια κόσμος μπορεί να είναι επιβάτης σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Και δεν είχαμε ποτέ αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είχαμε στην αρχή, μιλούσαμε για θανάτους με κορονοϊό και κάπου χαθήκαμε και μιλάμε μόνο για θανάτους από κορονοϊό, ώστε να έχει εξαλειφθεί οποιαδήποτε άλλη πάθηση η οποία μπορεί να επιφέρει το θάνατο. Όσον αφορά τα εμβόλια, κυρία Αθανασίου, γενικά μπαίνουμε στη διαδικασία, ακούμε για κάποια εμβόλια, ακούμε για κάποια άλλα, έρχονται κάποια άλλα, έρχονται και φάρμακα από ό,τι είχα διαβάσει γενικά σε κάποια περιοδικά.
Πού είναι. Να πριν να πάμε στα εμβόλια, αν μου επιτρέψετε 30 δευτερόλεπτα, να πω το πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενών με κορονοϊό είναι λαθασμένο. Κλασικά, πριν να ξέρουμε ότι υπάρχει κορονοϊός ή να πάμε πέρσι η πρόβεση, εάν κάποιος εμφάνιζε οποιαδήποτε συμπτώματα που να πρόσδιδαν λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος το χειμώνα, θα έπαιρνε τηλέφωνο το προσωπικό του γιατρό, θα δώκλει ραντεβού, θα πήγαινε εκεί, θα έκανε κάποιες μετρήσεις, θα χρησιμοποιούσε το στιθοσκόπιο να πάρει τα ακροαστικά του και θα του έλεγε, κοίταξε, θα πάρεις α, β, γ, δ, ή πάρε με τηλέφωνο, να γελάσει εδώ σε μία-δύο μέρες και να δώσει μια αντιβίωση να το χειριστεί σωστά τον ασθενή. Σήμερα δυστυχώς με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, όταν κάποιος πάρει τηλέφωνο να κλείσει ραντεβού με αυτά τα συμπτώματα, καταρροή, δίχα, δύσπνοια, του λένε να πάει να κάνει ένα rapid test και όταν πει θετικό με αυτόν τον φαινομενικά εισαγωγικά θανατηφόρον ιό, του λένε κλείσει το σπίτι μαζί με τη σύζυγο και τα μωρά σου. Ή τον πεθερό να μείνει και μαζί σου ή πεθερά. Το οποίο υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνο στι εποχιακέ λοιμώξει να συνοδεύονται με βακτηριακή λοιμώξη που αν δεν δοθεί έγκαιρα αντιβίωση να έχουν μια εξέλιξη τη νόσου όπου ο ασθενή να χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Το πρωτόκολλο το οποίο έχουν εκπονήσει και έχουν δώσει στου προσωπικού γιατρού είναι εντελώ λαφτασμένο. Άρα εσείς τι προτείνετε περί αυτού? Εγώ θα πρότεινα σε κάθε πόλη να υπάρχουν ένα-δύο σημεία τα οποία να επανδρώνονται με προσωπικούς γιατρούς, με έναν ακτινογράφο, να γίνεται μια σωστή εκτίμηση και εξέταση του ασθενή, να δίνεται αντιβίωση σε αυτούς οι οποίοι φαίνεται να έχουν μια μειχτή λίμωξη, ώστε να αποτρέπεται η κατάσταση των ασθενών που εισάγονται μετά στα νοσοκομεία. Άρα με αυτόν τον τρόπο λέτε θα μειωθεί και θα μειωθούν και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Πιθανότατα. Μάλιστα. Για τα εμβόλια θα τα πούμε σε λίγο. Να πάμε στον κύριο Κυρανίδη, αν μου επιτρέπετε, να δούμε λίγο το θέμα επίσης της διαχείρισης της πανδημίας, αν θέλετε, και το οικονομικό μέρος, αφού είστε και οικονομολόγος, το οικονομικό μέρος σε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία από ό,τι φαίνεται δεκάδες επιχειρήσεις κλείνουν και δεκάδες επιχειρήσεις δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να αρθούν εντελώς τα μέτρα. Ήδη είδα σήμερα το πρωί κάποια γυμναστήρια τα οποία είχαν προσπαθήσει να ανοίξουν, τελικά δεν τα κατάφεραν και έκλεισαν μέχρι να δουν τι θα γίνει. Η θέση μας είναι ότι η διαχείριση της πανδημίας, όπως είπε ο κ. Αθανασίου, ήταν εντελώς λαθασμένη από την αρχή. Καταρχάς, ξέραμε από την αρχή ότι αυτός ο ιός μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, αλλά έχει θνητότητα περίπου όπως της γρίφης Α. Και αυτό αποδεικνύεται 15 μήνες μετά παγκοσμίως. Επομένως, ξέραμε ότι αυτοί οι οποίοι είναι ευάλωτοι είναι κάποιες ομάδες, ιδιαίτερα των μεγάλων ηλικιών, οι οποίες δεν είναι ενεργές εργασιακά. Ξέραμε επίσης ότι η λύση εις το όμοιο, η εύκολη λύση εις το πρόβλημα θα ήταν η ανοσία της αγέννης. Επομένως, αντί να περιοριστούν, αντί να προφυλάξουμε τις ευάλωτες ομάδες, οι οποίες επαναλαμβάνω πρωτίστως στη συντριπτική πλειοψηφία ήταν οι ηλικιωμένοι άνω των 65 χρόνων, τι κάναμε? Κλείσαμε την οικονομία, κλείσαμε τα σχολεία, τους μικρούς, οι οποίοι είμαι βέβαιος ότι έχουμε εδώ παραδείγματα νεαρών ανθρώπων, 5, 10, 20, 30, 40 χρόνων, εγώ έχω τα δύο μου κόρες, πολλά ανεψάκια κτλ, που πέρασαν χωρίς κανένα πρόβλημα τον κορονοϊό. Αντί λοιπόν να τους αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους αποστατεύσουμε τις μεγάλες ηλικίες τους ευάλωτους, τους κλείσαμε όλους στο σπίτι, όπως είπε ο κ. Αθανασίου, μικρούς, μεγάλους γέρους. Έγινε μια κατάσταση, διαλύσαμε την οικονομία με πρωτοφανή ποσοστό συρρήκνωσης, φορτώσαμε τον κόσμο ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία τα βλέπουμε είτε βία στη οικογένεια λέγεται, είτε αλκοολισμός, είτε ψυχολογικές ασθένειες.
οθήσαμε τον κόσμο να πάει προς τα εμβόλια τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά τα εμβόλια δεν έχουν επαρκώς ελεγχθεί και δοκιμαστεί, ενώ θα μπορούσαμε πολύ γρήγορα να πετύχουμε αυτό που πέτυχε και η Κίνα και πάρα πολλές άλλες χώρες, οι οποίες ανέκαψαν πολύ γρήγορα από την οικονομική κρίση. Τι ακριβώς έκαναν αυτές οι χώρες, τι ακριβώς έκαναν αυτές οι χώρες. Με πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας, πολύ ψηλά ποσοστά επισφαλιών, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένω ότι θα εκτοξευτούν και πάλι, η ανεργία το ίδιο, θα ξεκινήσει μια πολύ κακή, έτσι, δυνατή οικονομική κρίση, η οποία συνδυαζόμενη και με αυτό το πρόβλημα στην κατασκευαστική βιομηχανία που επέφερε το σκάνδαλο των διαβατηρίων, θεωρώ ότι θα προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα και στον υγειονομικό κομμάτι των ανθρώπων. Επομένως, μάλιστα. Το κερδί αυτό. Αυτό που θα ρωτούσα, κύριε Κυρανίδη, αν μου επιτρέπετε, αυτό που θα ρωτούσα, τι ακριβώς διαφορετικό έκαναν, γιατί φαντάζομαι και οι επιδημιολόγοι, οι οποίοι συμβουλεύουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον υπουργό Υγείας, θα τα ψάχνουν όλα αυτά τα πράγματα. Τι ακριβώς διαφορετικό έκαναν, κάτι άλλο στην Κίνα ή σε κάποιες άλλες χώρες που είχαν επιτυχία? Γιατί τα στατιστικά που βλέπουμε ότι η Κύπρος μας είναι δεύτερη ανά τον κόσμο στη διαχείριση της πανδημίας. Τι έλεγε στη διαχείριση της πανδημίας, τον αριθμό των ράβιτες? Βέβαια, είναι δεύτερη. Αλλά το, βλέπετε, μιλάτε για την ημερολογική ομάδα. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι αμφισβητούν το πόσο κατάλληλη είναι η επιδημιολογική ομάδα από την κατάσταση. Δεύτερο, ξέρετε ότι υπάρχουν παγκοσμίου φήμης επιδημιολογοί. Βλέπετε τον Έλληνα στο στάθμο, τον κύριο Ιωαννίδη, βλέπετε εγώ τον δικό μας, τον κύριο Σωτηριάδη, οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετική άποψη αυτή από αυτή που έχει επιβληθεί μάλιστα σε μας μέσω της ιδιολογικής πάντας. Λοιπόν, επειδή υπάρχει και μια διακοπή στο σήμα σας, κύριε Κυρανίδη, υπάρχει μια διακοπή στο σήμα σας, να μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τις απαραίτητες διαφημίσεις και να επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Βουλευτικές εκλογές», εδώ στην τηλεόραση του Capital, σε λίγο. Βουλευτικές εκλογές 2021 στην τηλεόραση Capital κατά Δευτέρα και Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 9. Σήμερα φιλοξενούμε ακόμη τρεις υποψηφίους, οι οποίοι διεκδικούν θέση στο Κοινοβούλιο. Μάριος Καραλάμπους από το ΕΛΑΜ, εδώ μαζί μου στο στούτιο. Ο κύριος Άθος Κυρανίδης από την Πνοή Λαού μαζί μας μέσω Skype. Και ο κύριος Νάσος Αθανασίου από την Αφύπνιση 2020. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Αναφέρομαι και στους τρεις. Θέλω να πούμε έτσι λίγα πράγματα γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος περνάει πολύ γρήγορα, σίγουρα. Πούμε λίγα πράγματα για την παράνομη μετανάστευση εδώ στην Κύπρο, κύριε Χαραλάμπους, γενικά και για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό θέμα που άρχισε να γίνεται ακόμη και σοβαρότερο τώρα. Όντως είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο εμείς έχουμε θίξει από την ίδρυση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Εμείς το τι ζητούμε είναι μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική από την κυβέρνηση. Έχουμε δώσει ένα πλάνο πώς να διαχειριστεί η κυβέρνηση τον προηγούμενο χρόνο. Το τι ζητούμε εμείς είναι σίγουρα η αποκοπή των επιδομάτων που λαμβάνουν οι λάθρομετανάστες. Το κράτος έχει υποχρέωση μόνο να παρέχει τα απαραίτητα στους ανθρώπους αυτούς. Ζητούμε την αναστολή των διαδικασιών χορήγησης πολιτικού ασύλου, διότι πλέον έχουμε ξεπεράσει το 4%, που δεν είναι 4%, είναι πολύ περισσότερο.
και πρέπει να κατέβει στο 1% βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Οι βουλευτές σας μπήκαν στη διαδικασία να το προτείνουν στο Κοινοβούλιο για να ψηφιστεί? Βεβαιότατα. Το προτείνουμε, είναι ο κύριος στόχος μας. Το προτείνουμε, αλλά δυστυχώς δεν μας εισαγούν. Είναι τεράστιο το θέμα. Προσπαθούν να λιώσουν τον ελληνισμό της Κύπρου. Έχουν κετοποιηθεί τεράστιες περιοχές και στις πόλεις, ο μόλος της Λεμεσού, όπου δεν μπορείς να είσαι ασφαλής και να μπορέσεις να τον εκμεταλλευτείς, να κάνεις ένα περίπατο με την οικογένεια σου. Είναι το κέντρο της Λευκοσίας, όπου είναι κετοποιημένο. Θυμάστε τα παρατράγουδα στη Χλώρακα με τις απαγωγές και τις κλεψιές που είχαν γίνει εκεί στο σημείο. Τώρα μαθαίνω ότι έχουν μεταφερθεί και στα χωριά και είμαστε πριν λίγες μέρες σε ένα συγκεκριμένο χωριό της επαρχίας μας, όπου οι άνθρωποι εκεί το πρώτο θέμα που έθιξαν είναι αυτό της λαθρομετανάστευσης. Δυστυχώς είναι τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχουν και αποφάσεις της ΕΔΑΔ, όπου η Ελλάδα έχει κερδίσει και προσπαθεί βάσει της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατέβει στο 1%. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μία ημικατεχόμενη χώρα. Δεν μπορούμε, μακάρι να μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε. Εδώ δεν μπορούμε να παρέχουμε τα απαραίτητα στους ανθρώπους τους δικούς μας, στους Κύπριους, στους Έλληνες της Κύπρου που έχουν πραγματική ανάγκη. Πόσο μάλλον να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν και αυτές γενικά η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι ακριβώς πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει εμάς και γενικά το τι γίνεται στην περιοχή μας με τις εχθροπραξίες, τις διαμάχες, τους εμφύλιους κτλ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχουν πλέον πολέμοι εδώ στην περιοχή μας. Μιλούμε για τις εχθροπραξίες που γίνονται, γιατί για να φύγει κάποιος από το σπίτι του σημαίνει νιώθει ανασφάλεια. Και κατευθύνονται στην Τουρκία. Και από εκεί στοχευμένα τους διοχετεύει με διάφορους τρόπους στην Κύπρο. Αυτό είναι που θέλουμε να προστατεύσουμε εμείς και αυτό είναι ένας από τους κύριους λόγους που θα δώσουμε τεράστια μάχη μέσα στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κυρανίδη, το κομμάτι, να πάμε αφού ασχολείστε με το οικονομικό, το κομμάτι λίγο των επιδομάτων και πόσο τα επιδόματα, είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχουν θέματα με τις επιχειρήσεις και τα λοιπά και ότι η κυβέρνηση ισοπαίδωσε, είπατε, την οικονομία. Με τα επιδόματα, όλα αυτά που δίνονται στις επιχειρήσεις, πόσο βοήθησαν, νομίζετε, τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να μπορούν τουλάχιστον να μην κλείσουν και να απολύουν κόσμο? Κοιτάξτε, το θέμα των επιδομάτων είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, αφορά και τους λαθρομετανάστες. Όπως ξέρετε, ένας από τους λόγους τους οποίους διοχετεύονται τόσο πολύ είναι και τα πολύ παχουλά επιδόματα τα οποία προσφέρουμε. Τώρα, επειδή θέλω να δείξω και εγώ το θέμα της λαθρομετανάστευσης, διότι και εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξουν πολύ αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική. Πληρώνουμε ένα τίμημα στο ότι πλέον το κυπριακό πρόβλημα, αντί να το προβάλλουμε σαν ένα πρόβλημα κατοχής, επικισμού, δημογραφικής αλλίωσης των κατεχομένων περιοχών, και τώρα η Τουρκία ξέρουμε ότι προσπαθεί να αλλάξει δημογραφικά και τις ελεύθερες περιοχές εργαλειοποιώντας το μεταναστευτικό, προσπαθούμε εμείς να σώσουμε τον κόσμο τη στιγμή που δεν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε 200.000 πρόσφυγες σε αυτόν τον τόπο, τους οποίους οφείλουμε πολύ περισσότερα από όσους έχουμε δώσει. Τώρα, επιστρέφοντας στο ερώτημά σας, όσον αφορά τα επιδόματα των επιχειρήσεων, το πιο εύκολο πράγμα, ξέρετε, είναι να δίνεις επιδόματα. Το θέμα πρέπει να ξέρεις ότι κάποια στιγμή αυτά τα χρήματα τα οποία δανείζεσαι για να δώσεις τα επιδόματα, κάποια στιγμή θα τα πληρώσεις και αυτός που θα τα πληρώσει είναι ο φορολογούμενος πολίτης. Με τα επιδόματα που έχουν δοθεί και αυτές όλες τις άστοχες, καταστροφικές ενέργειες διαχείρισης της πανδημίας, έχει εκτοξευθεί το δημόσιο χρέος σε επίπεδα που πλέον άρχισαν να γίνονται ανησυχητικά. Και πολλοί άρχισαν να μιλούν και για την πιθανότητα ενός νέου μνημονίου. Επομένως, δεν είναι η λύση το να δίνεις επιδόματα ή να προκυρήσεις θέσεις, όπως τώρα προεκλογικά, για ψηφοθυρικούς σκοπούς. Αυτό δεν είναι
σωστή διαχείριση και φρόνιμος τρόπος αντιμετώπισης κρίσεων. Επομένως, υπάρχει μια ξεκάθαρη απουσία ηγεσίας. Είναι τραγικό που οι κυβερνώντες έχουν ως κύριο μήνυμα τους το «η κρίση θέλει ηγέτη». Ακριβώς η κρίση έχει δημιουργήσει περισσότερο. Η διαχείριση έχει δημιουργήσει μεγαλύτερη κρίση από αυτή η οποία πραγματικά υπήρχε. Και στα επόμενα χρόνια είμαι βέβαιος ότι θα πληρώσουμε πολύ ακριβό οικονομικό τίμημα για αυτά όλα τα την κακή διαχείριση που έχουμε κάνει. Είτε ως επιδόματα, είτε με αυτά τα τεστ, τα εξωφρενικά, τα άστοχα που γίνονται καθολικά και δημιουργούν βέβαια πέραν του οικονομικού κόστους και πάρα πολλά προβλήματα ψυχολογικά. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κυριανίδη. Για αυτά τα τεστ θα ρωτούσα και τον κύριο Αθανασίου τώρα. Αν τώρα όντως χρειάζεται εσείς ως επιστήμονας να έχουμε όντως τόσες χιλιάδες τεστ καθημερινά. Φυσικά μπορώ να σας πω ότι στις επιχειρήσεις νιώθουμε έτσι λίγο περισσότερη ασφάλεια ότι τέλος πάντων έχουμε κάνει ένα PCR τεστ, κάτι δεν νιώθουμε κάποια συμπτώματα, άρα ίσως να είμαστε καλύτερα. Δεν είναι λίγο περισσότερη ασφάλεια για τους εργαζόμενους, κύριε Αθανασίου, αυτά τα PCR ή είναι υπερβολή όλα αυτά που γίνονται καθημερινά? Καθημερινώς γίνονται τα τεστ ταχείας ανίχνευσης του αντιγόνου. Ναι, ναι. Τα rapid test, με συγχωρείτε, ναι. Δικό μου λάθος, ναι. Τα rapid test, επειδή είμαστε επιφανειακοί σε ό,τι κάνουμε στον εντόνο, είτε από εποπτεία, είτε από προγραμματισμό, είτε από διαχείριση του οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα, να σας αναφέρω μόνο ότι τα rapid test στο φύλλο οδηγιών των κατασκευαστών αναφέρεται ότι πρέπει να γίνονται σε συμπτωματικούς ασθενείς και η διάγνωση να είναι σε συνάρτηση με την κλινική εικόνα του ασθενή και πρέπει να επιβεβαιώνεται από άλλες εξετάσεις. Άρα από μόνο του λέτε ότι δεν είναι αρκετό το rapid test έτσι ώστε να νιώθω ασφάλεια ότι δεν θα κολλήσω κάποιον ή κτλ. Το rapid test πρέπει να γίνεται σε συμπτωματικούς ασθενείς, όχι σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Μάλιστα. Επίσης, σε συμπτωματικούς ασθενείς αναφέρονται οι κατασκευαστές στα φιλοδηγιών ότι δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι η κλινική εικόνα είναι από τον κορονοϊό και μόνο. Mm-hmm. Γι' αυτό μιλάμε ότι η διαχείριση των ασθενών δύναται να είναι πιο επικίνδυνη από ότι ο ιός ο ίδιος. Μάλιστα. Είχαμε κάποιους τους οποίους βαφτίσαμε επιδημιολόγους, οι οποίοι δεν είναι επιδημιολόγοι, οι οποίοι επιφανειακά κοίταξαν την κατάσταση. Κάναμε copy-paste κάποιες ενέργειες που έγιναν στο εξωτερικό, σωστά ή λάθος, σε διαφορετικές συνθήκες, χωρίς να γίνει εκτίμηση κινδύνου για το οτιδήποτε έκαναμε, είτε το αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, το οικονομικό, στην υγεία των ανθρώπων, όταν τους έχεις κλειστούς στους σπίτι τους, στην υγεία των παιδιών, την απώλεια εισοδήματος και το άγχος για την επόμενη μέρα, αν μπορείς να προσφέρεις φαγητό στην οικογένειά σου. Αυτό το risk ανάλυσης δεν έγινε ποτέ από κανέναν. Έχουμε στείλει και επιστολή στο Υπουργείο Υγείας, η οποία παραμένει αναπάντητη. Μάλιστα. Είναι σημαντικά αυτά που μας λέτε και είναι αυτά που νιώθουν όλοι σίγουρα τον τελευταίο χρόνο. Σας ευχαριστώ. Απλά επειδή έχουμε ένα λεπτάκι στον καθένα, κάτι για το τέλος, έτσι προς τους πολίτες, να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να αλλάξει η καθημερινότητά τους. Γιατί αυτό θέλουν οι πολίτες. Η έκκλησή μου προς τους πολίτες και γενικά προς τον ελληνισμό της Κύπρου είναι να στηρίξει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Ένα κίνημα καθαρό, ένα κίνημα που δεν εμπλέκεται πουθενά σε σκάνδαλα, ένα κίνημα που έχει ξεκάθαρες θέσεις από την μέρα ίδρυσής του, ένα κίνημα που αποτελείται από τίμιους, καθαρούς και πατριώτες, στελεχώνεται με πατριώτες και καθαρούς ανθρώπους και να είναι σίγουροι ότι ψηφίζοντας Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, η ψήφος τους θα έχει φωνή μέσα στο Κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε άνθρωποι που θα σταθούμε δίπλα στον Έλληνα της Κύπρου και θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματα του κάθε Κύπριου πολίτη.
Εύχομαι και ελπίζω να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος. Η αποχή δεν είναι δικαιολογία. Η αποχή βοηθά το κατεστημένο, αυτό το κατεστημένο που έχει φέρει τόσα δεινά στην πατρίδα μας, και επιτέλους πρέπει να τους τιμωρήσουν. Και η τιμωρία τους είναι η ψήφος στις 30 του Μάη. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Κύριε Κυρανίδη, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών? Και εγώ σίγουρα θέλω να πω ότι οι πολίτες πρέπει να σηκωθούν από τον καναπέ, να πάνε να ψηφίσουν, να ψηφίσουν νέα κόμματα, γιατί μπορεί να υπάρχουν νέοι άνθρωποι στα παλιά κόμματα, αλλά αυτοί ξέρουμε ότι δεν μπορούν, οι δυνατότητες να αλλάξουν τα πράγματα είναι περιορισμένες. Ο τόπος χρειάζεται πλήρη ανανέωση. Η πνοή λαού είναι υπέρ της απόλυτα οριζόντια ψηφοφορίας, διότι πιστεύουμε ότι πρέπει να αποδυναμωθούν τα κόμματα, όλα τα κόμματα, και να έχει την ίδια ευκαιρία ένας ανεξάρτητος από μόνος του να εκλεγεί όπως κάποιος που ανοίγει σε ένα πολυπρόσωπο σχηματισμό. Είμαστε υπέρ της μίας θητείας, 5 χρόνια υπηρετής και φεύγεις. Ξέρουμε τώρα, αντί για το ψηφοδέλτιο, οι ηγέτες των κομμάτων είναι 20, 25, 30 χρόνια στην πολιτική. Αυτό το πράγμα εκ των πραγμάτων προκαλεί προβλήματα. Προβλήματα διαφθοράς, εξοικείωση με τους θεσμούς, με τα άτομα που υπηρετούν τους θεσμούς. Άρα η καλύτερη υπηρεσία που μπορεί να κάνει ο κάθε πολίτης, οποιασδήποτε ηλικίας, είναι να πάει στις 30 Μαΐου να εξασκήσει αυτό το υπέρτατο δημοκρατικό του δικαίωμα και να ψηφίσει νέα κόμματα, καθαρά κόμματα, τα οποία έχουν όλες τις αποχρώσεις, όλες τις ιδεολογίες, μπορεί να βρει ό,τι θέλει στα νέα κόμματα και να χτυπήσει τον παλαιοκομματισμό. Σας ευχαριστώ, κύριε Κυρανίδη. Κύριε Αθανασίου, ο λόγος σε εσάς, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα των πολιτών στο θετικό τους. Όπως είχα αρχίσει, ο κόσμος είναι συγχυσμένος από τα όσα συμβαίνουν. Δυστυχώς στην Κύπρο το πολίτευμα μας είναι η φεουδαρχική δημοκρατία. Όλα είναι χρωματισμένα. Η αφύπνιση δεν φέρει αυτό το χρώμα οποιασδήποτε δικαιολογία, ιδεολογίας. Η ιδεολογία μας είναι η χρηστή διοίκηση, και μέσω της χρηστής διοίκηση μόνο μπορεί να έρθει η ελπίδα στον κόσμο για την επόμενη μέρα. Ισονομία, ισολογία και δικαιοσύνη. Αυτό χρειάζεται για να δοθεί το κίνητρο στον κόσμο να κοιτάξει την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους τρεις που ήσασταν εδώ στην τηλεόραση Capital και στην εκπομπή Βουλευτικές Εκλογές. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Και ελπίζω να φέρουμε κάτι θετικό, τέλος πάντων, και από αυτές τις εκπομπές, αλλά και όταν εκλεγεί το νέο κοινοβούλιο να φέρει κάτι θετικό στην Κύπρο μας. Λοιπόν, καλό βράδυ και σε εσάς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή στις 8 το βράδυ για ακόμη μια εκπομπή Βουλευτικές Εκλογές 2021. Καλό σας βράδυ.